Το ανδιαμφισβήτητα επιτυχημένο πρόγραμμα διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων που φέρει ει πέρα στα τελευταία χρόνια το Εύνη Γρήτα, βάζοντα τα γυαλιά στου Δήμου που πληρώνουν χιλιάδε ευρώ για τη διαχείριση των φυτοφαρμάκων, ήρθαν να δουν από κοντά και να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι τη περιβαλλοντική κίνηση Οξυγόνο τη Λάρισα. Το πρόγραμμα στον το Εύνη επιτυχημένο, καθώ η συμμετοχή των παραγωγών τη περιοχή είναι μεγάλη, ενώ τα ωφέλη για το περιβάλλον είναι πολύ. Βλέποντας Βλέποντα αυτό το, την ασυνδοσία που υπάρχει και αυτό το έγκλημα που διαπράτεται με τα πλαστικά, τα σκευάσματα, τα μπουκάλια από τα αυτοφάρμακα και με τι σακούλε των λοιπασμάτων, κάποια στιγμή άρχισαμε να προβληματιζόμαστε πώ μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό το πράγμα. Ε, φυσικά, έχοντα υπόψη μα ότι υπάρχει τεχνογνωσία και ότι έχουν λυθεί τεράστια και άλλοι τα προβλήματα που υπήρχαν περιβαλλοντικά, Φανταστήκαμε όλοι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να, με κάποιο τρόπο να το, να το λύσουμε, να το, να το, να το παλέψουμε. Ψάχνοντας λοιπόν, έπεσα πάνω στο το Εύνη Γρήτας, όπου κάνει αυτό το θεάρεστο έργο. Εδώ και κάποια χρόνια έχουν εκπονηθεί μελέτες, έχει δημιουργηθεί υποδομή από ό,τι βλέπουμε εδώ, αξιόπενη, αξιοπρόσεκτη, λειτουργική και φτηνή. Και αρχίσαν εδώ και κάποια χρόνια και διαχειρίζονται το θέμα με τα άδεια σκευάσματα και με τις ακούνες λοιπασμάτων ε, ε, ομολογώ πω ε, όταν ψάχνει για να βρει τέτοιου είδου ε, λύσει, πα, α ότι σε πιο μεγάλα αστικά κέντρα, σε πιο μεγάλε, έτσι πιο οργανωμένε εντό εισαγωγικών ε, δομέ και συλλογικότητε θα το βρει. Λοιπόν, στην Ιγρήτα, εγώ έπαθα ένα σοκ ευχάριστο. Γνώρισα τον πρόεδρο, τον κύριο Χίτα, ο οποίο με κατατόπισε σε όλα, μα άνοιξε τι πόρτε, ήρθαμε εδώ, ε, μα έδωσε ό,τι είχε σε υλικό. Δανειστήκαμε, παίρνουμε έτοιμη σοφία και έτοιμη τεχνογνωσία από το Τεύνη Γρήτα. Ε, βλέπουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί, είναι εύκολο και θέλουμε και εμεί να το πάρουμε, να το μετα, μετα, μεταφέρουμε στην, στον ομολάρι σα ε, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαχείριση και την ανακύκλωση. Γιατί είναι τραγικό να έχουμε γεμάτα αρέματα, γεμάτες παραλίες με φυτοφάρμακα και με σακούλες λιπασμάτων και μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο, ο οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο. Να, να διαχειριστεί. Ο ΤΟΕΒ Γρήτας ήταν ο πρώτο φορέας που είχε ενδιαφερθεί και είχε ψάξει για το πώ μπορεί να γίνει η διαχείριση των αποβλήτων που όταν πετιούνται είναι επικίνδυνα. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2021 με χρηματοδότηση από τον ΤΟΕΒ Γρήτας με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώ συμμετείχαν 179 αγρότε μέλη του το ΕΒ. Συνολικά είχαν συλλεχθεί. 11,6 τόνοι αποβλήτων συσκευασιών, οι οποίοι τόνοι μετά την απορρίμανσή τους μεταφέρθηκαν προς ανακύκλωση. Επίσης συλλέχθηκαν και 750 κιλά και σάκι λιπασμάτων. Ο τρόπος για να γίνει ανακύκλωση είναι εύκολος και οικονομικός σε σχέση με τους δήμους που ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ. Και ειδικά για αυτά που απορρίπτονται ατάκτως γύρω-γύρω είναι υποχρέωση των δήμων να τα μαζεύουν. Βέβαια... Έχουμε συνηθίσει να τα ζητάμε όλα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο διαχειρίσιμο από ένα Δήμο. Ακόμα και αν είναι καθαρό όμω αγροτικό όπω είναι ο δικό σα, ο Δήμο εδώ, όπω είναι και περισσότεροι Δήμοι στη Λάρισα. Το γεγονό το ότι ε, ένα άλλο ε, οργανισμό όπω το, το ΕΒ δραστηριοποιήθηκε και μπράβο του, και δώσαν συνεπικουρώντα του Δήμου, και δώσαν λύσει, δίνουν λύσει καθημερινά. Αυτό νομίζω είναι ένα ευτύχημα και εμεί θεωρούμε τον εαυτό μα πάρα πολύ τυχερό. Ήρθαμε από Λάρισα με του συνεργάτε μα εδώ ε, και ενημερωθήκαμε. Θεωρούμε ότι είναι ευτύχημα το γεγονό ότι ήδη, ήδη έχει ε, υπάρξει λύση η οποία είναι ορατή. Το βλέπουμε. Δηλαδή μαζεύονται, τα διαχειρίζουμε και τα ανακυκλώνουμε. Ε, και εμεί θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μα στη Λάρισα και φυσικά θα θεωρούμε ότι είναι πάντα αρρωγό μα το, το Εύνη Γρήτα και υπολογίζουμε στη βοήθειά σας εδώ τοπικά. Κλειδί της διαδικασίας αποτελεί το τριπλό ξέπλυμα ώστε να μην υπάρχουν κατάλοιπα των χημικών ουσιών. Από τη στιγμή που γίνει η καταγραφή, η διαλογή και η απορρίπανση, οι συσκευασίες αποθηκεύονται προσωρινά. Μόλις γεμίσουν αυτοί οι χώροι, οι συσκευασίες που έχουν καθαριστεί και σφραγιστεί μεταφέρονται στον κεντρικό σταθμό όπου αποθηκεύονται και εκ νέου εκεί γίνεται ο έλεγχος ποιότητας και αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα ως προς την Αποτελεσματικότητα τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα θετικά ενώ το Εύνη Γρήτα έχει δεχτεί τα εύσημα από την πολιτεία αλλά και από διάφορου φορεί. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι ανακατόρθωτο. Ε, το βασικότερο σημείο απ' όλα είναι να εκπονηθούν κάποιε καταρχήν μελέτε, οι υπάρχουν ήδη και υπάρχει και μια εμπειρία, ήδη, ε, γνωστική εμπειρία, βλέπουμε τι γίνεται. Το σημαντικότερο από όλα είναι ε, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και των αγροτών αλλά και των νέων παιδιών. Που έχουν σίγουρα απορίε και πρέπει να τα εμφυσίσουμε, να τους εμφυσίσουμε αυτή την, ε, τη δυνατότητα που υπάρχει να το, να το κάνουν σαν όραμά του και σαν μια καθημερινότητά του ότι πρέπει να ανακυκλώνουν, ειδικά τοξικά απόβλητα όπω είναι αυτά. Ε, φυσικά και είναι δύσκολο, αλλά εγώ είμαι πάρα, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι στο οξυγόνο ότι μπορούμε να το κάνουμε, ε, να το κάνουμε πράξη και ξαναλέω, είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ήδη έτοιμε λύσει τι οποίε έχει κάνει το, το Εύνη Χρήτας εδώ. Και μπράβο του! Σαν μπράβο τους.